Καλημέρα κυρία Βαρτέλα. Καλό μεσημέρι κύριε Καζέδη. Είστε καλά. Είμαι καλά. Συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία με την εισήγηση που κάνατε και με τις απόψεις σας. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω με την τοποθέτησή μου, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Σε σχέση με αυτά που λέγατε. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, πολύ θα το είπατε, μία ασάφεια και μία ακαταστασία στα πράγματα. Βρισκόμαστε ένα μήνα μετά τις εκλογές και ο κάθε σκεπτόμενος πολίτης αναρωτιέται που βρίσκεται η χώρα. Βρίσκεται σε ένα καλύτερο σημείο ή σε ένα χειρότερο σε σχέση με την ημερομηνία πριν την προκήρυξη των εκλογών. Αν δει κανείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις καθημερινές συζητήσεις, τις έρευνες, τις κοινές γνώμες, θα δείτε ότι επικρατεί μια ενθουσιώδης αντίληψη ότι βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο. Η άποψή μου, κύριε Καζέδη, είναι ότι ένα μήνα μετά τις εκλογές βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κενό. Και φοβάμαι ότι αυτό το κενό μπορεί να είναι και στρατηγικό. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν πρέπει να κινδυνολογούμε. Τι εννοείτε ότι αν λέτε εκείνο είναι σκόπιμη όλη αυτή η ασάφεια για να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές ή σε δημοψήφισμα, αυτό εννοείτε? Αυτό είναι μία ανάγνωση, η δική μου σκέψη, η πρωτογενής, γιατί αυτή είναι η δευτερεύουσα σκέψη, είναι ότι η κυβέρνηση εκλέχθηκε χωρίς πρόγραμμα. Μες. Ακόμη και αυτά τα οποία διατυμπάνησε και υπερασπίστηκε για να εκλεγεί, ουσιαστικά δεν τα πίστευε και εκείνη. Και μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό, λέγοντας λοιπόν ότι βλέπω εγώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει ένα πλαίσιο αναφοράς, δεν υπάρχει καθαρή προοπτική, δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε και δεν ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Εσείς τι λέτε, ο κύριος Μιλιός, δηλαδή αυτά που είπε είναι σωστά, αυτό λέτε. Περίπου στο ίδιο πλαίσιο, ότι χωρίς προγραμματισμό, χωρίς κοστολόγηση, πήγαμε στην... Ακριβώς κύριε Καζέδη, ας αναρωτηθούμε στο εξής απλό. Ένα μήνα μετά τις εκλογές, μια εκλεγμένη κυβέρνηση με μεγάλη πλειοψηφία ζητάει μια τετράμενη παράταση για να αναθεωρήσει το πρόγραμμά της. Και όχι μόνο να το αναθεωρήσει σε οικονομικό σκέλος, αποτιμώντας το οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Αυτό, πάνω σε αυτή τη βάση, εννοώ ότι το κενό που υπάρχει μπορεί να είναι και στρατηγικό. Εγώ δεν έχω πιστεί αν οι πολιτικές που θα μας φέρουν μετά από 4 μήνες είναι πολιτικές οι οποίες θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, είναι πολιτικές οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και είναι πολιτικές οι οποίες θα αυξήσουν το πραγματικό εισόδημα κάθε οικογένειας. Εσείς βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, έχετε δίκιο. Αλλά λέω το εξής. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί άλλα μέτρα και είναι στην εξαθλίωση. Αυτό οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να το αντιληφθούν κάποια στιγμή? Βεβαίως πρέπει να το αντιληφθούν και είναι. Μα και... πιέζουν συνεχώς σε μια κατεύθυνση λιτότητας. Η χώρα δεν μπορεί πλέον να ορθοποδήσει. Μάλλον θα βρεθεί χειρότερα αν υπογραφεί και νέο μνημόνιο κτλ. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει τρόπος ή θα πρέπει να βγούμε έξω από την Ευρωζώνη για να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, διότι είναι μια ερμηνεία η οποία είναι σοβαρή, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι λιγάκι απλοϊκή. Ναι. Τα όπλα αυτής της μάχης, διότι είμαστε μια χώρα ευρωπαϊκή, ανήκουμε σε μια οικογένεια από την οποία έχουμε υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι τα όπλα μας δεν είναι τα πολεμοφόδια με την κλασική της έννοια. Τα όπλα μας αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις διεκδικήσεις μας αλλά και με τις απαιτήσεις μας ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε την πολιτική μας στην Ευρώπη, είναι η στρατηγική που καταστρώνουμε στο χαρτί, στο στρατηγείο μας. Yes. Και αυτή η στρατηγική απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σοβαρούς πολιτικούς, διπλωματία και διαπραγματευτική πυγμή. Δεν έχει σημασία πόσο πολλοί είμαστε και διεκδικούμε το ίδιο πράγμα. Έχει σημασία όμως πώς το διεκδικούμε και πώς στεκόμαστε απέναντι στο πέρασμα, για να μην γυρνάμε μετά μυξοκλέγοντας, λέγοντας οι κακοί Γερμανοί ή οι κακοί Ευρωπαίοι. Αν πάρεις αυτή τη στιγμή, κύριε Καζατζίδη, έχουν αποδυναμωθεί και οι παραδοσιακά ή των τελευταίων χρόνων καλές σχέσεις που είχαμε με κάποιους εταίρους. Μέχρι στιγμής, ένα βασικότερο πολιτικό μας επιχείρημα ήταν η κοινή μας στρατηγική σε σχέση με τις χώρες του Νότου. Αυτή τη στιγμή... Δεν υπάρχει. Έπεσε η γραμμή, αγαπητοί ακροατές. Θα προσπαθήσει η κοπελιά μας εδώ να επικοινωνήσει με την κυρία Βαρτελάτου. Γεγονός είναι δύσκολο όταν δεν είναι και εδώ στην Πρέβεζα ή στην Αθήνα. Να σημειώσω βέβαια ότι δεν απαντήθηκε το ερώτημά μου εάν
η κυρία Βαρτελάτου εκφράζεται, λέει, την τοποθέτησή της με βάση το σκεπτικό της παράταξής της. Είναι γεγονός όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε πώς θα εκφραστεί η πολιτική παρέμβαση μετά από 4 μήνες, εάν θα γίνει αυτό που λέω εγώ ή στην κατεύθυνση που αναφέρει η κυρία Βαρτελάτου. Και απίφθηνα και ένα ερώτημα για να πάμε στα εσωτερικά τα δικά μας και στο ΠΑΣΟΚ και για να προλάβω και για το Δήμο. Εάν ο χώρος του ΠΑΣΟΚ και των μικρών κομμάτων που κινούνται στον μεσαίο χώρο έχουν έννοια ύπαρξης, έπεσε πάλι η γραμμή, δεν ξέρω αν θα πρέπει να την καλέσει στο κινητό ή στο σταθερό που παίρνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε συνέχεια και την εκπομπή. Είναι γεγονός πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται, φαίνεται ότι θα πάμε σε συνέδριο όπου εκεί θα τεθεί το πλαίσιο και οι αρχές της παράταξης για τη συνέχεια και φαίνεται ότι μετά θα πάμε στην εκλογή του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τη βάση. Εκεί λοιπόν γίνεται μια, όσοι αν ασχολείστε κάποιοι με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, κυρία γεννήματα, εξέφρασε την βούληση, αν θέλετε, να είναι αυτή η αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις, απολές, αλλά ιδίως από την κοινωνία όσοι απέμειναν από το ΠΑΣΟΚ, η ανακύκλωση των ίδιων προσώπων κτλ. Δεν έχει καμία έννοια. Πιστεύω ότι πρέπει να σηματοδοτήσει το ΠΑΣΟΚ με νέο αρχηγό, με νέο πρόσωπο και εφόσον υπάρχει ο λεγόμενος μεσαίος χώρος. Δηλαδή αν έχει τη δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ να απορροφήσει ή να καλύψει αυτό το χώρο. Όχι για να συγκροτήσει την παράταξη, γιατί πιστεύω τελικά ότι τα κόμματα πρέπει να είναι εποφελή για την κοινωνία και αυτό είναι η ουσία. Στους πολίτες δηλαδή να μπορούν να προσφέρουν λύσεις. Να είναι. Έχω την κυρία. Ναι. Στέλλα μου, δυστυχώς, γιατί δεν ξέρω. Έχω πρόβλημα με τη γραμμή. Μήπως έπρεπε να επικοινωνήσουμε το κινητό σου, θα ήταν καλύτερα μάλλον. Για να. Αν ξανασυμβεί, η επόμενη ψάχνει θα είναι με το κινητό. Λοιπόν, για να πούμε λίγο τώρα καταρχάς, επειδή εγώ έκανα ένα μονόλογο, το θέμα του ΠΑΣΟΚ, πού βρισκόμαστε καταρχάς, για να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα το δούμε και στην πορεία θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανακουβεντιάζουμε. Πέστε μου λίγο, κάνατε μια κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς αποφάσεις πήρατε? Συνεδριάσαμε το Σάββατο, το ανώτατο αυτό όργανο. Η εισήγηση του Προέδρου ήταν για την οποία βέβαια την επικυρώσαμε και την επιβεβαιώσαμε. Για συνέδριο στις 15 του Μαΐου, ενώ έχουμε τον αντίστοιχο χρόνο, τον απαιτούμενο χρόνο να γίνουν όλες τις προσυνεταιρικές διαδικασίες. Ο κ. Βενιζέλος είπε με σαφήνεια ότι θα ανανεωθεί η θητεία του, διότι καταρχήν λύγει η θητεία του με την προκήρυξη του συνεδρίου και δεν θα ανανεωθεί μετά. Οπότε θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες προβλέποντα, δηλαδή ανάδειξη αρχηγού από βάση. Βέβαια, κάποια θέματα δεν αποσαφηνίστηκαν στο Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, όπως παραδείγματος χάρη αν θα γίνει εκλογή νέων οργάνων. Ωστόσο, όμως, η κατεύθυνση των μελών είναι αυτή, να εκλεγούν και νέα όργανα, νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και τα αντίστοιχα μετά συνέχεια νομαρχιακές οργανώσεις, οι οποίες όμως θα αποσαφηνιστεί στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ήταν μια συνεδρίαση η οποία είχε πολύ καλό χαρακτήρα, θα έλεγα. Ευτυχώς έχουμε ξεφύγει από τη φάση της αυτοκριτικής και έχουμε επισέλθει σε μια περίοδο αυτογνωσίας. Σίγουρα τα συναισθήματα ήταν και αρνητικά, γιατί ό,τι και να πούμε ήταν μεγάλη και έγινε και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Υπήρχε μια απότομη πτώση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι με μια αλλαγή ουσιαστική, πολιτική, προσώπων, αλλά πάνω απ' όλα νοοτροπίας, θα μπορέσουμε να ξανασταθούμε και να ανακάμψουμε. Μάλιστα. Και ανακάμψουμε δεν το εννοώ δημοσκοπικά, να ανακάμψουμε πολιτικά. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται θελκτικές, ρεαλιστικές πολιτικές προτάσεις. Σωστή, τώρα, αλλά και επιλογές που να είναι συμβατές με την ιδεολογική του ταυτότητα, αλλά και την ιστορική του διαδρομή. Πιστεύω ότι χρειάζεται πολιτικές... Πότε ξεκινάμε λοιπόν τις διαδικασίες της αυτοοργάνωσης, πώς ακριβώς θα γίνει σε κάθε νομό? Η πρώτη διαδικασία που προβλέπεται είναι στις 22 Μαρτίου, αλλά αν θέλετε να τα ξαναπούμε αυτά τα πιο... Αργότερα. Ας τα αφήσουμε λοιπόν αυτά γιατί... Να πούμε όμως αυτό το οποίο είναι σίγουρο και έχει οριστεί η ημερομηνία. Είναι 22 Μαρτίου, που θα γίνει μια διάσκεψη για τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο συνέδριο, που είναι μια πολύ βασική διαδικασία αυτή, διότι προχθές στη συνεδρία της Κυριακής Πολιτικής ακούστηκαν όλα,
όλα τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν και τα αγγίζουν από θέματα πολιτικής μέχρι θέματα εννοείται αλλαγής αρχηγού ή ακόμα και καταστατικού. Ναι. Κυρία Βαρτελάτου, είναι γεγονός ότι αυτή η εξέλιξη θα την παρακολουθούμε και θα την αφιερώσουμε κάποιο χρόνο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε λίγο και τα ζητήματα που επεξεργάζεται η παράταξη. Δώστε μας λίγο καταρχάς, είστε έχετε μια θητεία τετραετή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα έτσι από τους νέους ανθρώπους, γι' αυτό το Πασόκ αναζητεί, φαντάζομαι, για να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά που είπατε, ανανέωση της ηγεσίας και βεβαίως με νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν δεν πρέπει να έχουν τον λόγο μόνο, αλλά θα πρέπει να είναι και στην ουσία έτσι. Και την αποτελεσματικότητα. Ναι. Πέστε μου κάτι, έτσι, υπάρχει ένας προβληματισμός για την Πρέβεζα γενικότερα, για τα έργα. Εσείς έχετε την ευθύνη και των έργων. Εκεί και με την Κυανία Ακτή, μπορείτε να μου διευκρινίσετε, υπάρχει κάποια εξέλιξη? Και όχι μόνο. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς άξονες της θητείας μου, της αντιδημαρχίας μου, αλλά και της Δημοτικής Αρχής, την οποία εκπροσωπώ, είναι η καλύτερη και έγκυρη και εντός χρονοδιαγράμματος υλοποίηση όλων των υφιστάμενων έργων. Δεν είναι μόνο η Κυανία Ακτή και η Καντζέδη, είναι και η ανάπλαση. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, κυρία. Βεβαίως, και θα το σχολιάσω. Έχετε 4 λεπτά, μου λέει η κοπέλα, δυστυχώς. Και θέλω να επικεντρωθείτε σε αυτά που θέλετε να μας πείτε και θα έχουμε δυνατότητα μια άλλη φορά. Ό,τι αφορά την Κυανία Ακτή, να σας δώσω κάποιες πρώτες πληροφορίες. Κάναμε και μια σύσκεψη πρόσφατα και με τις υπηρεσίες. Έχει γίνει και έχει υποβληθεί η τροποποιημένη μελέτη βάσει όλων αυτών που υπόθηκαν πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέραμε το θέμα, αλλά και την εισηγήσεων της υπηρεσίας. Όπως ξέρω, το θέμα δεν είναι μονοδιάστατο, δεν αρκεί δηλαδή αυτό που θέλουμε, είναι και αυτό που μπορούμε. Και επειδή παραλάβαμε μια μελέτη και ένα έργο, μια μελέτη έτοιμη και ένα έργο σχεδόν έτοιμο, έπρεπε να συγκεράσουμε τον εγκατεστημένο εργολάβο, την τροποποίηση της μελέτης, αλλά και των όρων και των περιορισμών που έχουμε από από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΤ και αντίστοιχα εκείνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην επενταχθεί το έργο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, όχι ανέφικτο. Είμαστε βέβαια σε μια πολύ καλή σε ένα πολύ καλό σημείο. Ήδη έχουν εγκριθεί τροποποιήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΟΤ και έχουμε πάρει όλες τις αδειοδοτήσεις. Η διαχειριστική αρχή είχε κάποιους μικρούς ενδιασμούς, οι οποίοι και αυτοί κάμφθηκαν. Και είμαστε στην φάση να ξαναμπεί ο εργολάβος στο πεδίο και να συνεχίσει το έργο του με τις νέες τροποποιημένες, με τις νέες παρεμβάσεις. Για πότε, για σύντομα λέτε? Πολύ σύντομα, ναι. Πολύ. Είναι θέμα πριν μια εβδομάδα. Είχαμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα 2 εβδομάδων. Οπότε πιθανόν και με την πέρασμα αυτή τη εβδομάδα. Θέλετε να πείτε σε 2 λεπτά μέσα κάτι που ίσως πρέπει να ανοίξουμε το θέμα της αρμοδιότητάς σας σε μια άλλη εκπομπή? Ίσως οι διακοπές που είχαμε κτλ. Δεν μας φτάνει επαρκή ο χρόνος. Πέστε μου λίγο εκείνο που θέλετε έτσι να δώσετε, σας ακούει ο κόσμος. Κάτι που... Θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι αφορά τα τεχνικά έργα και την πολεοδομία στα οποία προείσταμε πολιτικά, ότι στόχος μας είναι καταρχήν, να, όπως είπα και νωρίτερα, να υλοποιήσουμε έγκαιρα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τα υφιστάμενα έργα. Ό,τι αφορά την πρόβλεψη και τον προγραμματισμό των νέων έργων, καταρχήν βασιζόμαστε σε αυτά στα οποία είχαμε πληρότητα ό,τι αφορά τις μελέτες, αλλά και τη μεγαλύτερη ωριμότητα ό,τι αφορά τις αντιδοτήσεις. Και αυτά, αν ανατρέξει κανείς το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα, δεν είναι λίγα. Ωστόσο, έχουμε ξεκινήσει και ενέργειες για την υλοποίηση μελετών έργων μικρής κλίμακας, θα έλεγα. Ναι. Ωστόσο, όμως, είναι έργα τα οποία βελτιώνουν αισθητά και την ποιότητα ζωής. Το έργο στον Αγίου Ανδρέα, υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε εκεί, την ανάπλαση? Βεβαίως. Είναι από αυτά τα έργα που σας λέω τώρα που έχουν πληρότητα μελέτης και οριμότητα και σχεδόν... Γιατί γίνεται απεντάχθη το έργο. Όχι, δεν απεντάχθη το έργο. Υπάρχει μια διαδικασία που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει όμως θα το ξαναδούμε, αφού το ερώτημά σας είναι αυτό. Ναι. Αλλά Στέλλα μου, δεν έχουμε χρόνο. Ήθελα να σε ευχαριστήσω.